Σας καλωσορίζω στη σειρά βίντεο που έχει ετοιμαστεί από το CGS. Πρόκειται για μια σειρά από βίντεο μαθήματα που επιχειρούν να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ECDL Standard και Core Plus. Μην ξεχνάτε, στο τέλος της προβολής, να κάνετε like στο βίντεό μας ή και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Παρακολουθείτε το βίντεο με αριθμό 21 της σειράς μαθημάτων. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα Headers and Footers. Στόχοι μας για σήμερα είναι να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι οι κεφαλίδες Header και τι τα υποσέλιδα Footer. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε ένα έγγραφο. Και τέλος, θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε διάφορα πεδία με πληροφορίες που αφορούν το έγγραφο στην κεφαλίδα ή και το υποσέλιδο. Κεφαλίδες και υποσέλιδα, header and footer. Οι κεφαλίδες, headers και τα υποσέλιδα, footers, είναι ο δεσμευμένος χώρος στο επάνω και στο κάτω περιθώριο της σελίδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίζεται και να εκτυπωθεί η ίδια πληροφορία στην αρχή και στο τέλος κάποιας σελίδας. Και αυτό μπορεί να ισχύσει για ολόκληρο το έγγραφο. Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Η κεφαλίδα βρίσκεται ενσωματωμένη στο χώρο του πάνω περιθωρίου, ενώ το υποσέλιδο βρίσκεται στο κάτω περιθώριο του εγγράφου. Ό,τι τοποθετήσουμε στις περιοχές αυτές, εμφανίζεται διαδοχικά σε όλες τις σελίδες του εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ενός εγγράφου αριθμούς σελίδων, λογότυπα, τη διαδρομή αποθήκευσης του εγγράφου και οτιδήποτε άλλο κείμενο θα θέλαμε να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του εγγράφου μας. Ορίστε! Η κεφαλίδα είναι ο δεσμευμένος χώρος. Στο πάνω μέρος του εγγράφου είναι το κεφάλι και το υποσέλιδο, footer, τα πόδια, είναι ο δεσμευμένος χώρος στο κάτω μέρος του εγγράφου. Δημιουργία κεφαλίδας και υποσέλιδου. Για να δημιουργήσουμε κεφαλίδα και υποσέλιδο σε ένα έγγραφο, καταρχήν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το χώρο κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Για να το κάνουμε αυτό, μεταφερόμαστε στην καρτέλα Insert και κάνουμε κλικ στο κουμπί Header για να προσθέσουμε μια κεφαλίδα ή κλικ στο κουμπί Footer για να προσθέσουμε ένα υποσέλιδο. Φυσικά, υπάρχει και ένας ευκολότερος εναλλακτικός τρόπος. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο κάνοντας διπλό κλικ στο πάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας του εγγράφου. Έτσι, εύκολα και γρήγορα ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η κεφαλίδα και το υποσέλιδο και έτσι μπορούμε να καταχωρήσουμε κείμενο, εικόνες και ό,τι άλλο χρειάζεται να καταχωρήσουμε σε αυτά. Η καρτέλα Design και τα εργαλεία που περιέχει για την επεξεργασία κεφαλίδας και υποσέλιδου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι με το που ενεργοποιούμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, αμέσως ενεργοποιείται η καρτέλα Design, η οποία περιέχει διάφορα εργαλεία που μας βοηθούν να εισάγουμε πεδία, εικόνες κτλ. Στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο του εγγράφου. Από την καρτέλα Design έχουμε τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ στο Page Number, να εισάγουμε αρρύθμιση σελίδας, κάνοντας κλικ στο Date and Time, να εισάγουμε ημερομηνία και ώρα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Quick Parts, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα αυτόματα κείμενα ή πεδία, Fields. Κάνοντας κλικ στο Picture, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε εικόνες και λογότυπα. Κάνοντας κλικ στο Clip Art, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα γραφικά από τη συλλογή Clip Art της εφαρμογής. Από το Go to Header μεταφερόμαστε στην κεφαλίδα. Από το Go to Footer μεταφερόμαστε στο υποσέλιδο. Επίσης, από την περιοχή Options έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες επιλογές σελιδοποίησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε Different First Page, ούτως ώστε η πρώτη σελίδα του εγγράφου να έχει διαφορετική κεφαλίδα και υποσέλιδο. Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε Different Odd and Even Pages, ούτως ώστε να έχουμε διαφορετικό
διαφορετική κεφαλίδα και υποσέλιδο στους ζυγούς αριθμούς σελίδων και διαφορετική κεφαλίδα και υποσέλιδα στους μονούς αριθμούς σελίδων. Επίσης, ενεργοποιούμε το Show Document Text ώστε να εμφανίζεται το κείμενο όταν είναι ενεργοποιημένη η κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Εάν δεν θέλουμε να εμφανίζεται, τότε απενεργοποιούμε την εντολή αυτή. Έτσι, όταν είναι ενεργή η κεφαλίδα και το υποσέλιδο, το κείμενο του εγγράφου να μην είναι ορατό. Τέλος, για να κλείσουμε την προβολή Header and Footer, κάνουμε κλικ στο κουμπί Close Header and Footer της καρτέλας Design. Εισαγωγή αρρύθμισης σελίδων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Καταρχήν, για να εισάγουμε αρρύθμιση σελίδων, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε με κάποιο τρόπο την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στην καρτέλα Design, εάν αυτή δεν είναι ενεργή, κλικ στο κουμπί Page Number και επιλέγουμε πού θέλουμε να εμφανίζεται η αρρύθμιση. Top of the page για να εμφανίζεται στην πάνω πλευρά, δηλαδή στην κεφαλίδα, ή bottom of the page για να εμφανίζεται στο κάτω μέρος του εγγράφου, δηλαδή στο υποσέλιδο. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη μορφή και τη στοίχηση αρρύθμισης που θέλουμε να έχουμε και κάνουμε κλικ πάνω της. Θα παρατηρήσουμε ότι στις σελίδες έχει εμφανιστεί η αρρύθμιση είτε στην κεφαλίδα είτε στο υποσέλιδο, ανάλογα τι επιλέξαμε, με τη μορφή και τη στοίχηση που πάλι εμείς επιλέξαμε. Για να αλλάξουμε βέβαια τη μορφή αρρύθμισης, μπορούμε να κάνουμε κλικ στην επιλογή Format Page Numbers και έτσι από εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε αρρύθμιση, αρρύθμιση λατινικών αριθμών, αρρύθμιση με βάση χαρακτήρες του αλφαβήτου και ό,τι άλλο εμείς θέλουμε. Για να αφαιρέσουμε την αρρύθμιση, κάνουμε κλικ στην επιλογή Remove Page Numbers. Εισαγωγή ημερομηνίας ώρας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο σημείο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου όπου θέλουμε να εμφανίζεται το πεδίο ημερομηνίας ώρας. Ενεργοποιούμε την καρτέλα Design εάν αυτή δεν είναι ενεργή. Κλικ στο κουμπί Date and Time. Εμφανίζεται το αντίστοιχο πλαίσιο. Επιλέγουμε τη μορφή ημερομηνίας ώρας και κλικ στο OK ώστε να καταχωρηθεί το πεδίο ημερομηνίας ώρας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Εισαγωγή πεδίων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Και πάλι χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Κάνουμε κλικ στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζεται το πεδίο. Μεταφερόμαστε στην καρτέλα Design, εάν αυτή δεν είναι ενεργή. Κλικ στο κουμπί Quick Parts και κλικ στην επιλογή Field. Εμφανίζεται το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου και από τη στήλη αριστερά, όπου εμφανίζονται τα πεδία ονομαστικά και καταχωρημένα σε αλφαβητική σειρά, επιλέγουμε το πεδίο που θέλουμε να εμφανίσουμε. Στη συνέχεια, κλικ στο OK ώστε το πεδίο αυτό να εμφανιστεί στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο, ανάλογα που έχουμε επιλέξει. Πώς απενεργοποιούμε τώρα την προβολή της κεφαλίδας και του υποσέλιδου? Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την προβολή κεφαλίδας και υποσέλιδου με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι απλά κάνοντας διπλό κλικ στο κυρίως μέρος του εγγράφου, προς το κέντρο δηλαδή. Ο δεύτερος τρόπος είναι κάνοντας κλικ στο κουμπί Close Header and Footer της καρτέλας Design. Όποιον από τους δύο τρόπους και αν επιλέξουμε, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Τροποποίηση κεφαλίδας και υποσέλιδου. Εάν μπροστά μας έχουμε ένα έγγραφο το οποίο ήδη έχει καταχωρημένα κάποια πεδία, κείμενο ή εικόνες στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, για να μπορέσουμε να το τροποποιήσουμε, αρκεί να κάνουμε ένα διπλό κλικ στο πάνω ή στο κάτω μέρος του εγγράφου. Εισαγωγή εικόνας ή λογότυπου στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για να εισάξουμε μια εικόνα ή ένα λογότυπο, καταρχήν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.
Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο σημείο όπου θέλουμε να εμφανίζεται η εικόνα λογότυπο. Κλικ στην καρτέλα Design, κλικ στο κουμπί Picture και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Insert Picture. Εντοπίζουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε και κάνουμε κλικ πάνω της. Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί Insert του ιδίου πλαισίου διαλόγου και η εικόνα εισάγεται στο σημείο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου που εμείς επιλέξαμε. Φυσικά, περισσότερα για εικόνες λογότυπα, καθώς επίσης και για γραφικά της συλλογής Clipart, θα δούμε σε κατοπινό κεφάλαιο. Εισαγωγή γραφικού από τη συλλογή Clipart. Καταρχήν, χρειάζεται και πάλι να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα ή το υποσελίδο. Κάνουμε κλικ στο σημείο όπου θέλουμε να εμφανίζεται το γραφικό. Ενεργοποιούμε την καρτέλα Design, εάν αυτή δεν είναι ενεργή. Κλικ στο κουμπί Clipart. Στην δεξιά πλευρά του παραθύρου της εφαρμογής εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Clipart. Στο πλαίσιο Search for πληκτρολογούμε μία λέξη κλειδί στα αγγλικά για το είδος του γραφικού που αναζητούμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί Go ή εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο μας. Εμφανίζονται διάφορες επιλογές εικόνων και εμείς κάνουμε κλικ στο γραφικό που θέλουμε να εισάγουμε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδό μας. Ορίστε, το παράθυρο εργασιών Clipart, στο πλαίσιο επιλογής Search for πληκτρολογούμε μία λέξη κλειδί στα αγγλικά για το είδος της εικόνας που αναζητούμε, κλικ στον Go ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου μας και επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε στο εγγραφό μας. Ας δούμε όμως στην πράξη όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως. Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Για να ενεργοποιήσουμε κεφαλίδες και υποσέλιδα, καταρχήν υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε απλά κάνουμε διπλό κλικ στο πάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας του εγγράφου μας ή από το Insert, Insert, έρχομαι να κάνω κλικ είτε στο κουμπί Header είτε στο κουμπί Footer για να το ενεργοποιήσω. Βέβαια, σας προτείνω ως ευκολότερο τρόπο το διπλό κλικ. Βλέπουμε ότι η κεφαλίδα και το υποσέλιδο είναι ο δεσμευμένος χώρος. Στο πάνω η κεφαλίδα και στο κάτω το υποσέλιδο, στο οποίο μπορούμε να καταχωρήσουμε κείμενο, γραφικά, πεδία κτλ. Τα οποία επιθυμούμε να εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες του εγγράφου ή σε συνεχόμενες σελίδες ενοτήτων. Λοιπόν, αφού ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, παρατηρούμε ότι ενεργοποιείται η καρτέλα Design. Η καρτέλα αυτή θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί θα μας βοηθήσει να εισάγουμε διάφορα πεδία, καθώς επίσης εικόνες και γραφικά από την συλλογή Clipart. Για να απενεργοποιήσουμε τώρα την προβολή κεφαλίδας και υποσέλιδου, είτε θα πατήσουμε το κουμπί Close, Header and Footer της καρτέλας Design, είτε θα φέρουμε το δείχτη του ποντικού μας στο κυρίως μέρος της σελίδας μας, του εγγράφου μας και θα κάνουμε και πάλι διπλό κλικ. Παρατηρούμε ότι και πάλι έχει ενεργοποιηθεί το κείμενο του κυρίου εγγράφου, ενώ όταν είχαμε ενεργοποιημένη την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, το κείμενο του κυρίου εγγράφου παρουσιάζεται ως απενεργοποιημένο, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στο κυρίως μέρος του εγγράφου μας, παρά μόνο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του. Εισαγωγή αρρύθμισης σελίδων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για να το κάνουμε αυτό, καταρχήν ενεργοποιούμε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Παρατηρούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η καρτέλα Design. Για να προσθέσουμε αρρύθμιση σελίδων, ερχόμαστε στο κουμπί Page Number και εάν θέλουμε την αρρύθμιση να τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του εγγράφου, δηλαδή στην κεφαλίδα, ερχόμαστε στο Top of the Page.
Εάν θέλουμε η αρρύθμιση να τοποθετηθεί στο υποσέλιδο, ερχόμαστε στο bottom of the page. Αφού καταλήξουμε που θέλουμε να εισάγουμε την αρρύθμιση, υπάρχει ένας κατάλογος με διάφορες μορφές και στοιχήσεις αρρύθμισης, τις οποίες ερχόμαστε εμείς να επιλέξουμε. Για παράδειγμα, εγώ επιλέγω αυτό. Ορίστε, η αρρύθμιση έχει εισαχθεί στο υποσέλιδο του εγγράφου μου και έχει τη μορφή που έχω επιλέξει. Εισαγωγή ημερομηνίας ώρας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Και πάλι, χρειάζεται να ενεργοποιήσω την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Κάνω απλά διπλό κλικ στο πάνω ή στο κάτω μέρος του εγγράφου μας. Στη συνέχεια, κάνω κλικ στο σημείο που θέλω να εμφανίζεται η ημερομηνία ώρα. Κάνω κλικ στο κουμπί Date and Time της καρτέλας Design. Επιλέγω γλώσσα εμφάνισης της ημερομηνίας ώρας και επιλέγω τη μορφή που θέλω να έχει. Εάν θέλω να αναβαθμίζεται αυτόματα το πεδίο μου, ενεργοποιώ το πλαίσιο Update Automatically. Κλικ στο OK για να εισαχθεί στην κεφαλίδα όπως έχω επιλέξει του εγγράφου. Για να επανέλθω στο εγγραφό μου, διπλό κλικ στο κύριο μέρος του εγγράφου. Εισαγωγή πεδίων fields στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για να εισάγω κάποια πεδία που αφορούν πληροφορίες για το έγγραφό μου, ενεργοποιώ και πάλι την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Κάνω κλικ στο σημείο που θέλω να εμφανίζεται το συγκεκριμένο πεδίο. Ας το βάλουμε στην κεφαλίδα. Μετακινώ το σημείο εισαγωγής κειμένου μου στο σημείο ακριβώς όπου θέλω να εμφανίζεται. Έρχομαι στο Quick Parts και κλικ στο Field. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Field, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε από έναν μεγάλο κατάλογο πεδίων. Από τον κατάλογο Field Names έρχομαι να επιλέξω το πεδίο το οποίο χρειάζεται να εισάγω στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για παράδειγμα, θέλω να βάλω το όνομα του συντάκτη. Οπότε, επιλέγω Author και κάνω κλικ στο OK, ώστε το πεδίο αυτό να εισαχθεί στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδό μου ανάλογα. Και πάλι, αφού τελειώσω την εργασία με την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, κάνω διπλό κλικ στο κυρίως μέρος του εγγράφου. Εισαγωγή εικόνας λογότυπου στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του εγγράφου μου. Για να εισάγω μια εικόνα λογότυπο στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο, καταρχήν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Κλικ στο σημείο όπου θέλουμε να εμφανίζεται το λογότυπο ή εικόνα. Ερχόμαστε στην καρτέλα Design. Κλικ στο κουμπί Picture. Εντοπίζουμε το λογότυπο ή την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε. Κλικ πάνω της και στη συνέχεια κλικ στο κουμπί Insert. Μπορούμε να μεταβάλουμε το μέγεθος της εικόνας χρησιμοποιώντας τις λαβές αυξομοίωσης μεγέθους. Αυτό θα το δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μας, σύρουμε προς τα μέσα, απλά για να ελαττώσουμε λίγο το μέγεθος της εικόνας. Ορίστε. Εισαγωγή γραφικού από τη συλλογή Clipart. Για να εισάγουμε ένα γραφικό από τη συλλογή Clipart, και πάλι χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Από την καρτέλα Design εντοπίζω το κουμπί Clipart. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου της εφαρμογής εμφανίζεται ένα παράθυρο εργασιών με την ονομασία Clipart. Στο πλαίσιο Search for πληκτρολογούμε στα αγγλικά μία λέξη κλειδί για το είδος της εικόνας ή το θέμα της εικόνας που αναζητούμε και κλικ στο κουμπί Go ή πατάμε το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου μας. Περιμένουμε για λίγο και εμφανίζονται διάφορες εικόνες που ανταποκρίνονται στη λέξη κλειδί που έχουμε πληκτρολογήσει προηγουμένως.
κλικ στην εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε και η εικόνα αυτή θα εισαχθεί στο σημείο όπου έχουμε τοποθετήσει το σημείο εισαγωγής κειμένου. Έτσι, έχουμε κατορθώσει να εισάγουμε στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο του εγγράφου μας αρρύθμιση, ημερομηνία, ώρα, διάφορα πεδία, καθώς επίσης λογότυπα και εικόνες. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι αφήνοντας τα σχόλιά σας στο πεδίο των σχολείων. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Για περισσότερη βοήθεια σε θέματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις ECDL, στην ιστοσελίδα μας ecdlonline.gr.